Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριο Κουμουτσάκο, αυτό που ρώτησα πριν και την κυρία Γιαννακοπούλου. Σε αυτή την ονοματολογία που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες, ποια είναι η άποψή σας? Δηλαδή, θα είναι πρόσωπο πολιτικό, όπως λένε, πρόσωπο τεχνοκράτη από άλλο χώρο? Εγώ δεν σας απάντησα ότι, συγγνώμη, πιο πριν, ότι πρέπει να είναι πολιτικό κατά την άποψή μου πρόσωπο. Νομίζω ότι χρειάζεται να έχει πολιτικό βάρος το πρόσωπο το οποίο θα είναι επικεφαλής αυτής της προσπάθειας, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει και στις πολύ δύσκολες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θεωρώ ότι θα είναι προτιμητέο να είναι πολιτικό το πρόσωπο. Κοιτάξτε, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών επί σειρά ετών, ένα από τα θέματα τα οποία τέλος πάντων χειριστήκαμε πολύ κρίσιμο ήταν το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Και εκεί κατά καιρούς πέφτανε ονόματα δημοσίως. Και γινόταν μια δημόσια διαπραγμάτευση με μια ονοματολογία. Από τότε έχω αποκτήσει ένα αρνητικό ανακλαστικό στην ονοματολογία. Μόλις ακούτε όνομα, λοιπόν, λέτε όχι άλλο. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει δημόσια συζήτηση, είτε εντός εισαγωγικών διαπραγμάτευση, για μια κομβική σημασία, εθνική σημασία θέση, όπως το όνομα του Πρωθυπουργού μιας κυβέρνησης. Όχι όνομα, αλλά επειδή η κυρία Γιαννακοπούλου, ας πούμε, έδωσε το πλαίσιο, λέει ότι ένα πολιτικό πρόσωπο μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα με τους εταίρους. Πρέπει να είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορεί να έχει μια. Πρέπει να είναι καταλήτης. Να είναι καταλήτης, κύριε Πρωτοσάλτε. Καταλήτης με την έννοια, ο καταλήτης, ξέρετε, πέφτει και δημιουργεί ενώσεις. Ένα πρόσωπο που θα έχει την αποδοχή και το κύρος να μπορέσουν περισσότερες και διαφορετικές αναγνώσεις της κατάστασης και πολιτικών δεδομένων να μπορέσουν να αποδεχθούν αυτό το πρόσωπο. Τι είπε, Σαρή, αυτό για μένα είναι. Αν είναι της Νέας Δημοκρατίας ή να το προχωρήσω ακόμη, αν είναι ένα πρόσωπο, Φερρυππίν, της πολιτικής ηγεσίας παρελθόντων ετών. Νομίζω ότι το κύριος Σιμίτης, ο κύριος Παλέκος Παπαδόπουλος. Νομίζω ότι το χαρακτηριστικό που σας έδωσα και σας περιέγραψα από την εμπειρία διαπραγματεύσεων. Μόνο αυτό το βασικό χαρακτηριστικό είναι αυτό που μπορεί να ενώσει. Δεν έχει να κάνει από πού θα προέρχεται, τι ρίζες θα έχει, τι δεν θα έχει. Να είναι ένα πρόσωπο που να δημιουργεί επιπτώσεις καταλήτη. Πολιτικός όμως. Πολιτικός όμως, κύριε Κουμουτσάκου. Εγώ βάζω αυτό το κριτήριο. Αν αυτό το κριτήριο το έχει ένα πολιτικό πρόσωπο, ενεργό, μη ενεργό, ή ένας τεχνοκράτης ο οποίος έχει μία διαδρομή στη δημόσια ζωή της χώρας και είναι αποδεκτός, αυτό δεν μπορώ να το πω. Αυτό το βασικό του χαρακτηριστικό είναι να μπορεί να ενώνει και να διαμορφώνει συνθήκες εμπιστοσύνης μεταξύ των βασικών πολιτικών παικτών και των πολιτικών δυνάμεων. Δεν μπορεί να είναι ένα πρόσωπο που κάποιος να αμφιβάλλει. Θα ήθελα μία ερώτηση κοινή είναι για τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων σας. Υπάρχουν πιέσεις και στη Νέα Δημοκρατία και στο. Καλά, στο Πασόκ. Εκδηλώθηκα βεβαίως. Αλλά υπάρχουν και στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κουμουτσάκο, πιέσεις από βουλευτές του κόμματός σας που ζητούν, οθούν στην ουσία την ηγεσία του κόμματος να κάνει ένα-δύο βήματα παραπέρα. Η ηγεσία του κόμματος δεν χρειάζεται καμία όθηση προς την κατεύθυνση υπεύθυνων τοποθετήσεων. Αχρίαστε τότε αυτό... ήταν οι υπογραφές του σε ένα κοινό κείμενο. Επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα, γιατί είμαι πεπισμένος για αυτό που σας λέω. Η ηγεσία του κόμματος δεν χρειάζεται καμία όθηση, διότι όλες οι κινήσεις διαπνέονται από πνεύμα μεγάλης υπευθυνότητας. Και σας είπα ότι την έναρξη της διαδικασίας κάθαρσης και νέμεσης την ξεκίνησε η πρώτη Σαμαρά. Τώρα, συνάδελφοι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, συζητούν. Εάν σε αυτές τις συνθήκες οι βουλευτές δεν συζητούν, δεν ανταλλάσσουν προβληματισμούς, αναρωτιέμαι πότε θα ήταν αυτός ο χρόνος. Επομένως, δεν βλέπω καμία διάσταση του ενός με το άλλο, γιατί σας είπα ότι κεντρικά η ηγεσία του κόμματος έχει τοποθετηθεί με μια ευθύνη απέναντι στα πράγματα. Μην ξεχνάμε και ένα πράγμα βέβαια, ότι νομίζω οι βουλευτές όλων των κομμάτων αγωνιούμε. Αγωνιούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι ό,τι γίνεται από την πραγματική, από την ουσιαστική αγωνία των βουλευτών για να μπορέσουν και αυτοί με κάποιο τρόπο να συμβάλλουν όσο πιο θετικά μπορούν προκειμένου να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις. Άρα ό,τι γίνεται, αν είναι σωστό, αν είναι λάθος, δεν ξέρω, θεωρώ πάντως μην ξεχνάμε και τον παράγοντα αυτό. Υπάρχει ανακοχή τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ? Νομίζω ότι θα ήταν τεράστιο λάθος να χάσουμε την ψυχραιμία μας και την υφαλαιότητά μας. Νομίζω ότι επιβάλλεται, το επιβάλλουν οι ώρες και οι στιγμές, να μπορέσουμε όλοι να σκεφτούμε με μοναδικό γνώμονα το πώς θα μπορέσουμε να
να σώσουμε τη χώρα μας, να μπορέσουν. Θεωρώ τελείως αδιανόητο οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών με όλα αυτά τα πολύ σκληρά, τα άδικα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει, να πάνε χαμένες. Είναι ο νούμερο ένα στόχος μας αυτή τη στιγμή. Επειδή στην υπάρχει ανακοχή και αναμονή, θα προσέξω. Ναι. Επειδή στη συζήτησή μας πολλές φορές μιλήσαμε για τις πιέσεις των ξένων, θα συνδεθούμε με τον Θάνο το Δημάδη, τον ανταποκριτή του Sky στην Ουάσιγκτον, να μας πει πώς βλέπουν τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα σε όλους. Εσένα, Σπύρο, και τους προσκεκλημένους και τους τηλεθεατές του Sky. Λοιπόν, μεταφέραμε όλο το προηγούμενο διάστημα, όλες τις προηγούμενες ημέρες. Δεν θα το έλεγα σφιχτικές πιέσεις, διότι ακόμα τις πιέσεις τις σκληρές δεν τις έχουμε δει πραγματικά να γίνονται πράξη από πλευράς, τουλάχιστον όπως γνωρίζω, των στελεχών του Ταμείου. Θα υπάρχουν ακόμα σκληρότερες πιέσεις όσο περνούν οι ώρες και όσο το πολιτικό σκηνικό της χώρας μας δεν ξεκαθαρίζει. Μιλούσαμε λοιπόν, Σπύρο, όλο το προηγούμενο διάστημα για παρενέσεις που γίνονταν στο προσκήνιο και το παρασκήνιο προς τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας, όχι μόνο προς την κυβέρνηση, προκειμένου να αναλυφθούν εκείνες οι πρωτοβουλίες που θα δημιουργούσαν προϋποθέσεις συνεννόησης πάνω σε βασικούς άξονες δημοσιονομικής πολιτικής, την οποία ζητούν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, οι δανειστές μας, με άλλα λόγια, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σήμερα είχαμε μία δήλωση και έχει σημασία το γεγονός ότι η δήλωση αυτή έρχεται στη συγκεκριμένη στιγμή από την κυρία Λαγκάρτ στην εφημερίδα Le Monde. Είναι μία δήλωση η οποία αποτυπώνει όλο το κλίμα το οποίο μεταφέρουμε τις προηγούμενες ώρες για το τι λένε τα στελέχη του Ταμείου για την Ελλάδα. Η κυρία λοιπόν Λαγκάρτ, να σου πω με δύο λόγια, λέει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη πολιτική αποσαφήνιση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την εκταμείευση της έκτης δόσης και τη συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος στήριξης προς την Ελλάδα. Ζητάει η κυρία Λαγκάρτ να ξεκαθαρίσει πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατόν, λέει άμεσα, το αργότερο μέχρι το Δεκέμβρη που θα κριθεί που τα ταμιακά διαθέσιμα της Ελλάδας εξαντλούνται. Φαίνεται ότι υιοθετείται μια πολύ σκληρή και άτεγκτη στάση από πλευράς και του Ταμείου αλλά και των Ευρωπαίων εταίρων μας, των δανειστών μας, γιατί κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος και κλίματος. Και τέλος να σου πω, κλείνοντας, Σπύρο, ότι αυτό το οποίο θεωρούν οι ίδιοι σαν λύση, όπως μου μεταφέρεται από στόματα στελεχών του Ταμείου, είναι να μην δοθεί μια μεσοβέζικη λύση. Και μεσοβέζικη λύση θεωρούν κάθε λύση η οποία δεν αντανακλάται σε δύο επιλογές. Ή εκλογές εδώ και τώρα για να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο, ή κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας και συνασπισμού, η οποία όμως δεν θα έχει περίοδο λήξεως, όπως χαρακτηριστικά μου έλεγαν, σε 2-3-5 εβδομάδες. Θέλουν μια κυβέρνηση σε βάθος χρόνου με την οποία θα έχουν να κάνουν και να χειριστούν από κοινού τα μεγάλα κρίσιμα θέματα και με την ευρύτερη δυνατή νομιμοποίηση από πλευράς των Ελλήνων πολιτών. Να. Αυτό έχω να σας μεταφέρω προς το παρόν. Βέβαια, να σου πω, Σπύρο, το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες επικοινωνίες από πλευράς των τραπεζών. Ωραία. Τότε, Θάνο, σε αφήνουμε, γιατί σε πολύ λίγα λεπτά αρχίζει και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ σου και σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Ο χρόνος είναι ένα θέμα που ήθελα να βάλω και εγώ, Σπύρο, πάντως. Άρη, πάντως, ο χρόνος κυβερνήσεως. Η Γαλλίδα, η κυρία Λαγκάρτ, η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, λέει ότι πρέπει να κάνετε πράγματα, να κλείσετε πρώτα τα ανοιχτά μέτωπά σας. Δεν είναι μόνο οι ξένοι ηγέτες. Διαβάζω ότι υπάρχει δημοσκόπηση στη Γαλλία, 9 στους 10 Γάλλους λέει, δεν θέλουν να πληρώνουν άλλο την Ελλάδα. Δηλαδή, πλέον και ο Ευρωπαίος φορολογούμενος έχει κουραστεί πάρα πολύ με αυτή την ιστορία. Δεν είναι η Μέρκελ και Σαρκόζη. Ναι. Είναι αντιληπτό. Έχει καλλιεργηθεί πια η αίσθηση στην Ευρώπη από τη δική μας συμπεριφορά, αυτή την οποία εξάγουμε, ότι εμείς εδώ περιμένουμε έτοιμα χρήματα. Και ότι συνεχίζουμε το βιολί μας. Και ότι δεν συνεννούμε, δεν συνεργαζόμαστε, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Και ότι είμαστε σε μια αντίληψη ότι οι άλλοι θα μας πληρώνουν και εμείς εδώ θα καθόμαστε. Στρεβλή εντελώς. Αλλά ναι, είναι η αντίληψη με που την διετή συμπεριφορά το καταφέραμε. Ήθελες να πεις κάτι για το χρόνο, ναι, και να το θέσουμε μετά και στους καλεσμένους μας. Ναι, ναι, προφανώς. Ναι. Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Κουμουτσάκο καταρχήν. Επειδή ετέθη από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά ο χρόνος αυτής της μεταβατικής κυβερνήσεως. Εδώ, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε ο Θάνος Δημάδης, η κυρία Λαγκάρντ έχει μια αντίληψη ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να έχει ένα χρόνο στη διάθεσή της για να εργαστεί. Ναι. Γιατί πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, αντιλαμβάνομαι. Ναι, ναι. Κύριε Πρωτοσάλτε, άκουσα τις απόψεις μέσω πληροφοριών της κυρίας... Είναι και δημοσιευμένες σε γαλλική εφημερίδα. Της κυρίας Λαγκάρντ. Εγώ πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι ότι μια κυβέρνηση κάποιου χρόνου, η οποία θα έχει μια σαφή εντολή να διεκπεραιώσει, δεν θα είναι το ζήτημα αν θα είναι 6 εβδομάδων ή 8,5 εβδομάδων ή 9 εβδομάδων. Το θέμα είναι το περιεχόμενο της εντολής της
και ο χρόνος που θα κριθεί απαραίτητος για να την διεκπαιρεώσει. Πάντως, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν μπορεί να είναι μια κυβέρνηση που θα έχει ατζέντα τετραετίας, όπως αυτή στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βουλή. Λέτε με γεωτρήσεις και τα λοιπά. Που περιλάμβανε ακόμα και την επίλυση του ονόματος, της ονοματολογίας, μια υπόθεση που εκκρεμεί επί 20 χρόνια. Χρειάζεται γι' αυτό, λέω, από όλους μια σοβαρότητα και ένα μέτρο. Επομένως, εφόσον θα γίνουν συζητήσεις, όλα δείχνουν ότι οι μέρες είναι εγκαστρωμένες. Εφόσον θα γίνουν συζητήσεις, αυτό που θα προσδιορίσει τελικά το χρόνο, ο οποίος πρέπει να είναι εύλογος, θα είναι η εντολή που θα έχει αυτή η κυβέρνηση και την οποία θα συμφωνήσουν όσοι την διαμορφώσουν. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Με εσάς αρχίσαμε τη συζήτηση. Με εσάς θα την κλείσουμε, κυρία Γιαννακοπούλου, για να δώσουμε μετά στο κεντρικό δελτίο. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Βεβαίως. Επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο για τη Γαλλία που είπατε. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πραγματικά έχουν αρχίσει και τα περιθώρια ανοχής και αντοχής των Ευρωπαίων εταίρων να στενεύουν. Όταν η Γαλλία δανείζεται η ίδια με 6% προκειμένου να δανείσει σε εμάς με 3%. Όχι η Γαλλία, όχι η Γαλλία. Η Ιταλία. Και στη Γαλλία όμως τα επιτόκια είναι περίπου το ίδιο. Και μάλιστα τώρα που μας είδαν μπορεί να κάνουν δημοψήφισμα αν θα μας τα δώσουν. Όσον αφορά δε το χρόνο των εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει βεβαίως να υλοποιηθούν οι αποφάσεις τις οποίες είπαμε. Όσον αφορά τη Δανειακή Σύμβαση, το PSI, τη δεύτερη δόση που είναι το κοιτοφλεβάρι για τα 80 δις ευρώ. Και μετά βεβαίως ούτε μία μέρα παραπάνω. Επιτρέψτε μου απλά να κλείσω. Θα μου επιτρέψετε ένα δευτερόλεπτο. Αν μπορώ, είμαι πάρα πολύ μικρή και στην ηλικία και ως βουλευτή. Αν θέλετε, μόνο 2 χρόνια, για να κάνω οποιαδήποτε σύσταση στον αρχηγό, στον συμπατριώτη μου της αξιωματικής αντιπολίτευσης που τον σέβομαι πάρα πολύ. Αλλά θα ήθελα να κάνω μία έκκληση από τη μεριά μου ως βουλευτής, όπως έκαναν και όλοι οι άλλοι σύντροφοι και συνάδελφοι που πέρασαν από εδώ. Το πολύ καλό, το πολύ σημαντικό βήμα που έκανε προκειμένου να επικυρώσει τη συμφωνία, να πει ότι θα ψηφίσει τη συμφωνία της 26 Οκτωβρίου, πραγματικά κάνω έκκληση να μπορέσει να συνενέσει σε αυτή την πρόταση για μία κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Εγώ κάνω έκκληση επί 2. Είναι το πιο σημαντικό. Εγώ κάνω έκκληση επί 2. Ωραία. Έκκληση επί 2 προς την πλευρά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Με ελπιδοφόρα μηνύματα ολοκληρώνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη. Μακάρι να βγει και η Κυριακή έτσι καλή και θετική για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Παραδίδουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ σε πολύ λίγα λεπτά.